Σε τι φάση σε πετυχαίνω? Σε μια πάρα πολύ γεμάτη και όμορφη φάση, η αλήθεια είναι. Δύσκολη περίοδος για σένα, εξαντλητική? Δύσκολη όχι, απαιτητική ναι, με την έννοια της δουλειάς και των ωραρίων, αλλά αυτό μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση και ευτυχία ταυτόχρονα. Φέτος λοιπόν συμμετέχω στην παράσταση του που έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Γιώργος Καπουτζίδης, όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του. Είναι μια παράσταση η οποία πραγματικά μας κάνει να περνάμε πάρα πολύ ωραία επί σκηνής. Η συνεργασία μου με τον Γιώργο Καπουτζίδη ήταν κάτι που ήθελα να γίνει πάρα πολύ καιρό. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άπειρη κατανόηση. Όταν άκουσα ότι θα είμαι στη δουλειά, νιώσα μια μικρή νίκη μέσα μου, γιατί είχα πει ότι εγώ αυτή τη δουλειά θα την πάρω. Σαν παιδάκι πώς ήσουν? Πολύ ήσυχος, επιμελής. Το οποίο δεν έχει αλλάξει, το επιμελής τουλάχιστον. Αυτόνομος, ανεξάρτητος. Οι γονείς μου δεν χρειαζόταν να με διαβάσουν, ας πούμε, μου άρεσε να διαβάζω μόνος μου. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο αφού τέλειωσα το Λύκειο. Ήρθα εδώ φοιτητής με μια βαλίτσα ρούχα, βρήκα ένα σπίτι. Προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο Εθνικό και τους το είπα τα Χριστούγεννα. Είχα πάντα την απορία, ξέρεις, όταν πετάξει αυτή την κεραμίδα, πώς αντιδράσουν οι γονείς. Ο πατέρας μου, όταν του είπα ότι πέρασε στο Εθνικό, με ρώτησε τι είναι. Ήντανε του τον το Εθνικό. Λέω, α, καλά, άστο, λέω, θα σου πω κάποια στιγμή. Εγώ, ας πούμε, βγήκα από τη σχολή 25 ετών. Μέχρι τα 30 μου είχα πει ότι θα κάνω αυτές τις επιλογές για τις οποίες εγώ δεν θα μετανιώσω ποτέ. Δίνω το είναι μου και δεν θα αφήσω κανέναν να κρίνει τη δουλειά μου από την εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, μου έχει συμβεί μία φορά, η οποία ήταν και η τελευταία που το επέτρεψα. Ανεβαίνω, τραγουδάω, λέω μονόλογο, πολύ ωραία, μας ενδιαφέρει γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Λέω, μάλιστα, ναι, τι λεφτά. Α, δεν έχει λεφτά, είναι ποσοστά. Και λέω, συγγνώμη, λέω, με κρίνεις. Έχεις αυτό το υφάκι και δεν πληρώνεις και κρίνεις. Δηλαδή, λέω, είναι αστείο, σε παρακαλώ πολύ. Και λέω, όχι, δεν θέλω τις δουλειές, θα κλείσω κάτι με λεφτά. Δεν έχω αδέρφια από τους ίδιους γονείς και νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο ένα της κοινωνίας, λίγο ταμπού, αλλά χωρίς λόγο. Κοινωνικό ταμπού. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε και αυτό πάντα με παραξενεύει, το αν έχω καλή σχέση με τα παιδιά αυτά, με τα αδέρφια μου δηλαδή. Τρώμαξα πάρα πολύ. Όταν είχα πάει βόλτα με τον αδερφό μου και τον έχασα. Και δεν θα ξεχάσω αυτό το συνέστημα του ότι χάνεις ένα παιδί. Αυτό το λέω και να τρεχιάζω. Είναι πάντα τόσο φρικτό και μουδιαστικό όσο και την πρώτη φορά που το ένιωσα. Με γυναίκα από τον ίδιο χώρο με σένα θα έκανε σχέση? Η αλήθεια είναι ότι το αποφεύγω. Το ιδανικό πρότυπο είναι να στέκει στα πόδια της. Δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι γαντζώνονται από πάνω σου να έχεις μια σχέση, ας πούμε, με μια κοπέλα η οποία λες και δεν είχε ζωή πριν από σένα. Αυτό δηλώνει μια, δεν ξέρω, μια δουλικότητα, μια δυναμία. Γενικά αυτό το πράγμα εμένα με στρεσάρει πάρα πολύ το να το βλέπω, πόσο μάλλον να το ζω. Ναι. Δεν έχει να κάνει σχέση με εμφάνιση. Ποτέ δεν είχα θέμα εμφάνισης. Δηλαδή, έχει τύχει να είχα μια σχέση με μια εύσωμη. Πολύ πιο εύσωμη από το σύνηθες. Δεν πιστεύω στην έννοια του γάμου. Πιστεύω στην έννοια της οικογένειας. Αν θα έπρεπε να κάνω, θα έκανα ένα σύμφωνο συμβίωσης καθαρά και μόνο για να είναι καλυμμένο το παιδί μου, τα περιουσιακά μου. Νομίζω πια, από αυτά που βλέπω, ότι ο γάμος είναι μια καθαρά εμπορική πράξη, τόσο καλά οργανωμένη από ένα σύστημα εκκλησιαστικό και κρατικό, όπου κερδίζουν πάρα πολύ πολλά λεφτά. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι απορώ πως ακόμα άνθρωποι της γενιάς μου, που υποτίθεται ότι έχουν ανοίξει τα μυαλά και οι ορίζοντες, θεωρούν απαραίτητο τον θρησκευτικό γάμο. Βλέπω, ας πούμε, και φίλους μου που παντρεύονται και, ας πούμε, η κοπέλα τους θέλει ντε και καλά να χαλάσει 3,5 χιλιάρικα σε έναν εφικό τη στιγμή που δουλεύουν 9 εκατοστάρικα το μήνα. Και λέω, ρε παιδιά, αν είχες εσύ μια τέτοια κοπέλα, να τα βάζω από την τσέπη της. Μπαμπά, έχεις φανταστεί τον εαυτό σου? Ναι. Δεν θα ήθελα να έχω φτάσει 50 και να είναι ακόμα να μπουσουλάνε. Θα ήθελα μέχρι τα 40 μου να έχω κάνει ένα σίγουρα. Σταντή.